Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τους δυο σας. Να είστε καλά. Έχετε παιδί εσείς εκεί ή χρειάστηκε να παρέμβει δικηγόρος για να καταλάβουμε? Δεν έχω εγώ παιδί αυτή τη στιγμή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Ναι. Χρειάστηκε, ζητήθηκε η βοήθειά μου ως συμβούλου νομικού των γονέων, των οποίων τα παιδιά είναι απόφοιτοι και είναι Μάλιστα. πλέον να φοιτήσουν στην πρώτη λυκείου. Μάλιστα. Ποιο είναι ακριβώς λοιπόν το πρόβλημα για το οποίο έχει πάρει απόφαση ο Δήμος Καλαμαριάς, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουν καταλάβει το ένα κτίριο κάποιοι καθηγητές και μαθητές. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα? Πείτε μας έτσι εντάχει το ιστορικό για να καταλάβει και ο κόσμος. Να σας ενημερώσω καταρχήν ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κατάσταση είναι έκριθμη στο σχολείο, έχει μαζευτεί κόσμος. Μάλιστα. Υπάρχει πυροσβεστική, υπάρχει αστυνομία και υπάρχουν και κάποιες μικροσυγκρούσεις, να μην το δώσω παραπάνω έκταση. Μάλιστα. Τουλάχιστον από το υλικό το οποίο μου στέλνουν αυτή τη στιγμή. Να το ρεπορτάζ λοιπόν στον αέρα. Λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε, δείτε, η περιοχή της Καλαμαριάς, η επέκτασή της και η περιοχή του Αγίου Ιωάννη είναι μια περιοχή η οποία έχει αναπτυχθεί ταχαίως τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και επειδή στην περιοχή έχουν μετακομίσει κατά βάση νεαρές οικογένειες με παιδιά, mm-hmm. να υπάρχει ένας μαθητικός υπερπληθυσμός. Μάλιστα. Στην περιοχή υπάρχουν 2 λύκεια και 4 γυμνάσια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σαν τη θεωρία με το μπουκάλι. Θα Έτσι. Πρέπει να βγουν κάποιοι να περάσουν στο λύκειο, αλλά ο λαιμός είναι στενός. Μάλιστα. Πρακτικά αυτό το θέμα υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, για πρώτη φορά ο Δήμος αποφάσισε να μεταστεγαστεί το 10ο γυμνάσιο στη σχολική στέγη του 3ου λυκείου και αντίστοιχα, mm-hmm. ούτως ώστε το 3ο λύκειο να μπορέσει να αυξήσει τον αριθμό των αιθουσών του και να καλύψει την περιοχή από πλευράς μαθητικού πληθυσμού. Μάλιστα. Προφανώς είχε μια υπερεπάρκεια αιθουσών το γυμνάσιο. Όχι απλώς υπερεπάρκεια, το 10ο γυμνάσιο είχε τουλάχιστον 5 αίθουσες οι οποίες ήταν άδειες. Μάλιστα. Άρα κρίθηκε αναγκαίο να μεταστεγαστεί εκεί το λύκειο, το οποίο ήταν κορεσμένο από πλευράς αίθουσων, δεν είχε χώρο, ώστε το γυμνάσιο θα μπορούσε στους χώρους που ήταν το 3ο λύκειο να είναι πιο, να χωρέσει άνετα. Ακριβώς. Πέραν όμως τούτου και εκείνο το οποίο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και είχε και ιδιαίτερο βάρος στην απόφαση αυτού του Δημάρχου, ήταν η ασφάλεια των παιδιών. Γιατί αν δεν δινόταν αυτή η λύση, mm-hmm. θα έπρεπε τα παιδιά της πρώτης λυκείου και εφεξής και για τα επόμενα χρόνια να μεταβαίνουν από την περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην περιοχή του Βότση, μία απόσταση περίπου 2,5 χιλιόμετρα, διά κεντρικών λεωφόρων Εθνικής Αντιστάσεως, Ανδρέα Παπανδρέου. Θα περνούσαν αναγκαστικά τη διάβαση στον ΚΑΠΑ 12, η επικινδυνότητα δηλαδή και η σωματική ακεραιότητα των παιδιών ήταν αυτή που έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο. Από την άλλη, ναι. για να τα λέμε κιόλα, επειδή τα παιδιά που πήγαιναν μέχρι τώρα ή που θα πάνε στο 10ο γυμνάσιο θα πρέπει να διανύσουν μια απόσταση 400-450 μέτρα παραπάνω, γιατί αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των 2 σχολικών στεγών. Ο Δήμος με ρύμνησε για λεωφορείο το οποίο θα μεταφέρει τα παιδιά από την περιοχή του 10ου γυμνασίου mm-hmm. περίπου στη νέα του έδρα. Ναι. Σε τι απόσταση μιλάμε τώρα αυτό? Αυτό είναι μια απόσταση 450 μέτρων, η οποία όμως είναι μέσα από τον αστικό ιστό και από δρόμους με μηδενική σχεδόν κυκλοφορία. Μάλιστα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη αντίδραση κυρίως του Διευθυντή και των καθηγητών του 10ου γυμνασίου, παράλληλα και ενός μέρους του πληθυσμού εκεί πέρα που θεωρεί ότι του παίρνουν το σχολείο. Τώρα το παίρνουν το σχολείο είναι μια ιστορία η οποία κατά την προσωπική μου άποψη δεν ευσταθεί, με την έννοια ότι αλλάζει γυμνάσιο, έρχεται λύκειο. Τα παιδιά που ήταν να πάνε εκεί πέρα γυμνάσιο θα πάνε λίγο παρακάτω, αλλά στο λύκειο θα επανέλθουν. Ναι. Και παράλληλα εξυπηρετείται και μια τεράστια περιοχή, έτσι. Και αυτό έχει μια προσωρινότητα. Αυτό έχει μια προσωρινότητα με την εξής έννοια. Θα παραμείνει για όσο καιρό υπάρχει ο τοπικός υπερπληθυσμός. Αυτό αφορά και στο θέμα του κορονοϊού, κύριε Βαρελόπουλε.
Σαφώς, διότι... Γιατί ψάχνουμε να βρούμε αίθουσες, διαμαρτύρονται οι γονείς ότι δεν υπάρχουν αίθουσες και ότι στις αίθουσες συνοστίζονται τα παιδιά τους, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Κοιτάξτε, καταρχήν προέκυψε το ζήτημα αυτό, δεν είναι καινούργιο, έχει προκύψει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, φαντάζεστε ότι ένας υπερπληθυσμός σε ένα λύκειο, εάν έχει και μικρότερες και λιγότερες αίθουσες, θα στιβαχτούν πολύ μεγαλύτερος αριθμός παιδιών. Δεδομένου και του κορονοϊού, οι συνθήκες γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες. Μάλιστα. Κατά πόσο νομοποιούνται τώρα οι εκπαιδευτικοί, γιατί οι γονείς θα διαμαρτύρονται, οι εκπαιδευτικοί να κάνουν κατάληψη σε έναν χώρο? Δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση εκεί? Εξ όσων γνωρίζω και από τη συνολική πληροφόρηση που έχω, τόσο από το Δήμο και όσο και από τις διευθύνσεις, την Περιφερειακή Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν ήδη ενημερωθεί οι καθηγητές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν μάλιστα και έγγραφα σχετικά. Ο Δήμος έχει ενημερώσει μάλιστα την Περιφερειακή Διεύθυνση ήδη χθες ότι υπάρχει άρνηση των καθηγητών να εκενώσουν. Τώρα κοιτάξτε, δημόσιος υπάλληλος να αρνηθεί η διαταγή ανωτέρου του, ναι, είναι γνωστό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες νομικές γνώσεις. Θα έχει ενδιαφέρον, για να τα λέμε όλα, θα έχει ενδιαφέρον να φιλοξενήσουμε και κάποιον, τον διευθυντή του σχολείου που διαμαρτύρεται και πρωταστατεί ενδεχομένως στην κατάληψη. Ειρήνη μου, αύριο, έτσι ακριβώς, ενδεχομένως έτσι αν προλάβουμε και σήμερα, αλλιώς αύριο να τον καλέσουμε να μας δώσει τη δική του εκδοχή, να δούμε γιατί, με ποια λογική ας πούμε. Ωστόσο, να γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που λήφθηκε αυτή η απόφαση του Δημάρχου, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο να σας διευκρινίσω το εξής, υπάρχει η παραπληροφόρηση ότι ο Δήμαρχος αυτοβούλος έβγαλε αυτή την απόφαση κτλ. Κτλ. Ναι. Ενώ υπήρχε αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πράγματι, υπήρχε αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όμως ακυρώθηκε από το αρμόδιο όργανο για την ομιμότητά της, που είναι ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης. Μάλιστα. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μη υφιστάμενη. Η αρμοδιότητα ανήκει στο Δήμαρχο και ο Δήμαρχος, συνεπής στην εισήγησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, εξέδωσε την απόφαση αυτή. Συνεπώς, δεν είναι ότι ο Δήμαρχος... Αυτό έχει να κάνει και με τα παράδοξα του Κλεισθένη, κύριε Βαρελόπουλε, που οι Δήμαρχοι δεν έχουν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκτελέσουν τις αποφάσεις. Σαφώς. Αλλά όσο δημοκρατική είναι μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλο τόσο δημοκρατική, γιατί προβλέπεται από τον νόμο, είναι και η απόφαση ενός Δημάρχου. Σωστό. Ειδικά όταν προβλέπεται από τον νόμο. Ναι, να το εξηγήσουμε εδώ πέρα. Είχε κινηθεί μια διαδικασία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τρόπο τέτοιο, διότι προφανώς δεν είχε αντιληφθεί και η διοίκηση, και εδώ ενδεχομένως υπάρχει μια ευθύνη της διοίκησης του Δήμου που περιέπλεξε τα πράγματα, γιατί δεν είχαν αντιληφθεί ότι είχαν την αρμοδιότητα να προχωρήσουν σε μια απόφαση χωρίς να το περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτού του είδους τη συζήτηση, με την έννοια ότι εμπεριέχει και πολιτική κριτική, την οποία δεν είναι δική μου εργασία να ασκήσω. Εγώ αυτό το οποίο οφείλω να επισημάνω. Όχι, μας το είχε πει και εδώ ο Δήμαρχος, δηλαδή. Το είχε πει ότι στην αρχή θεωρούσαμε ότι έπρεπε να περάσει Δημοτικό Συμβούλιο και μετά καταλάβαμε ότι δεν χρειάζεται να περάσει Δημοτικό Συμβούλιο. Ακυρώθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακριβώς. Τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Δωρδαμανίλη και τα συζητούσαμε. Δηλαδή, φανταζόμαι τότε και ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος σας είπε ότι παρέμενε συνεπής στην αρχική του εισήγηση. Ναι, και ναι, δεν μπορούσε ναι. και να κάνει αλλιώς, με την έννοια ότι ήταν πολιτική θέση και ήταν αίτημα της πλειοψηφίας των κατοίκων του Αγίου Ιωάννη και της επέκτασης της Καλαμαριάς. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλη η περιοχή που επηρεάζεται από αυτή την απόφαση. Τώρα η εικόνα σας στέλνουν, φωτογραφίες και βιντεάκια εκεί πέρα από το χαμό, ότι γίνεται, ναι, υπάρχουν συγκρούσεις. Μέχρι πριν μπω στη συζήτηση που έχω μαζί σας, ναι, είχα εικόνες και βίντεο από την περιοχή όπου έχει μαζευτεί κόσμος. Είδα όχι. Τι έχουμε, είναι τεταμένη η κατάσταση. Έχουμε συμπλοκές μεταξύ εκείνων που θέλουν να έρθουν και εκείνων που δεν θέλουν να φύγουν. Τι δεν είναι, μπορώ να σας το διευκρινίσω ακριβώς. Είδα κάποια σμπροξήματα σε κάποια μικροβιντεάκια. Αψιμαχίες, ας το πούμε έτσι, να μην πούμε συγκρούσεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Βαρελόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε και κάποιον εκ των καθηγητών, να δούμε τελικά πού πάει το πράγμα
και με ποιο τρόπο θα εκτονωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί σημασία έχει να ξεκινήσουν τα παιδιά τα μαθήματά τους. Κοιτάξτε, αν θέλετε σαν επίλογο τη συζήτηση μας, θα ήθελα να θέσω ότι καλό είναι αυτές οι υποθέσεις να μην οδηγούνται σε επέμβαση της αστυνομίας. Προφανώς. Σε τεταμένες έκριτμες καταστάσεις. Οι καθηγητές είναι οι καθηγητές των παιδιών μας. Σωστό. Τα παιδιά μας είναι εκεί και το ενδιαφέρον είναι για τα παιδιά. Σωστό. Και σε μια ευνομούμενη πολιτεία ο καθηγητής είναι παιδαγωγός της αγωγής του πολίτη, που έχει πολύ μεγαλύτερη ευρύτητα από ένα απλό μάθημα αγωγής του πολίτη. Πέραν τούτου και ανεξαρτήτως πολιτικών τοποθετήσεων και κυβερνήσεων, η εκπαίδευση είναι παιδοκεντρική. Έτσι. Δεν είναι κτίριο κεντρική. Μάλιστα. Κύριε Βαρελόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά στη διάθεσή σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.